Καλούμε σήμερα, όπως είπατε, στις 8.30 το βράδυ στο πεζόδρομο απέναντι από τα δικαστήρια της εμποροϋπαλλήλησης και τους εμποροϋπαλλήλους, όχι μόνο εκείνους που εργάζονται στο κέντρο της πόλης, αλλά και εκτός, για να συζητήσουμε και να οργανωθούμε, ουσιαστικά για να παλέψουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας, για ανθρώπινα ωράρια, για να έχουμε τις Κυριακές για μας και για τις οικογένειές μας, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, οι οποίες θα είναι στο ύψος του πληθωρισμού, για ξεπάγωμα των τριετιών για όλους χωρίς προϋποθέσεις από το 2012 και αναδρομικά. Κοιτάξτε να δείτε, ήμασταν εδώ και την εορταστική περίοδο εκεί λίγο έτσι, μετά τα Χριστούγεννα, και τα συζητούσαμε ξανά, ειδικά για τις Κυριακές. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά τις τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη, μία Κυριακή που προηγήθηκε μετά την Black Friday το Νοέμβρη, έρχονται δύο Κυριακές να προσθεθούν μέσα στο Γενάρη, οι προηγούμενοι 14 και αυτή που μας έρχεται τώρα 21 του Γενάρη. Προαιρετικά λένε. Είναι όλες οι, ούτως ή άλλως, όλες οι Κυριακές είναι προαιρετικό το άνοιγμα των καταστημάτων. Το θέμα είναι η πραγματικότητα, που είναι ότι τελικά κυρίως οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί για αυτούς παίρνονται αυτά τα μέτρα, οι νόμοι για αυτούς είναι, έτσι, το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι αυτό, φυσικά και θα ανοίξουν τα καταστήματά τους, ακόμα και αν ο νόμος λέει, ας πούμε, προαιρετικά, γιατί εξάλλου εκείνοι παρέγγειλαν και τέτοιους νόμους. Και αν θέλετε, επειδή πολλές φορές ακούμε, ας πούμε, μα συμφέρει, δεν συμφέρει, δεν έχει και τόσο κόσμο τις Κυριακές κτλ., δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τέτοιοι νόμοι περνάνε ξεκάθαρα για να μπορέσουν και να κάνουν στη συνείδηση των εργαζομένων πλέον να είναι πολύ φυσιολογικό να δουλεύεις Κυριακή. Άρα σιγά σιγά να απελευθερωθεί εντελώς το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Άλλωστε εδώ στο Ηράκλειο έχουμε και εμπειρία ότι προσπαθούν περιφερειακή αρχή και Δήμος τα προηγούμενα χρόνια να ανοίξουν όλα τα καταστήματα, να ανοίξουν, συγγνώμη, όλες τις Κυριακές από το Μάιο έως και τον Οκτώβρη, δηλαδή εν μέσω τουριστικής περίοδου, και θα το δούμε να έρθει και μπροστά μας σίγουρα όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο για το Open Mall στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν κάποιες ενδεχόμενα έρευνες, υπάρχουν στοιχεία από ελέγχους που έχουν γίνει, αν έχουν γίνει, γιατί εδώ είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα, για να τσεκαριστεί, η κυρία Δωριάκη, αν ακόμα και οι άνθρωποι, συνάδελφοί σας, οι οποίοι εμποροϋπάλληλοι και όχι μόνο εργάζονται αυτές τις Κυριακές, αμείβονται ή είναι όλα στο πλαίσιο της υποχρέωσης που λέει, αφού έχεις δουλειά, σκάσε και κολύμπα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όπου έχουμε καταγγελίες από εργαζόμενους, φυσικά και στέλνουμε αιτήματα στην επιθεώρηση εργασίας για να μπορέσει να γίνει έλεγχος. Βέβαια πλέον ακόμα και αυτό το δικαίωμα μας δεν υπάρχει πλέον στα σωματεία. Δηλαδή δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, ας πούμε, στην επιθεώρηση εργασίας να κάνει κάποιο έλεγχο. Μπορούμε μόνο να πούμε συμβουλευτικά, ας πούμε, ότι υπάρχει το τάδε, οπότε δεν μπορούμε καν να το καταγγείλουμε. Δηλαδή υπάρχει το τάδε, πηγαίνετε να κάνετε έναν έλεγχο. Και άλλωστε και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, το ξέρετε καλά, το έχουμε ξανασυζητήσει, έχουν αποδυναμωθεί τόσο πολύ, όχι τυχαία φυσικά, για όλους αυτούς τους λόγους που συζητάμε. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι έχουν τόσους νόμους στα χέρια τους οι μεγαλοεργοδότες αυτή τη στιγμή, που και όλα νόμιμα να τα κάνουν, με το γράμμα, με τη βούλα του νόμου που λέμε δηλαδή, πάλι κερδίζουν από τη δουλειά που μας κλέβουν. Δηλαδή, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Βγαίνει η κυβέρνηση μέσα στις γιορτές και λέει, κοιτάξτε να δείτε, επειδή βλέπουμε ότι έχετε πρόβλημα με τα ωράρια, γιατί δεν βγαίνανε να δίνουν δεύτερο ρεπό την Κυριακή, την εβδομάδα, ας πούμε, μεταξύ Χριστουγέννου και Πρωτοχρονιάς, επειδή συνυπήρχαν κάποιες αργίες, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δώσετε το ρεπό μετά. Δηλαδή, μην δώσετε ρεπό τρεις εβδομάδες στους εργαζόμενους σας που θα δουλέψουν τρεις συνεχόμενες Κυριακές, δώστε τα μετά. Αυτό είναι νόμιμο, ας πούμε. Επίσης, έκλεισε το μάτι ακόμα και τότε η κυβέρνηση, παρότι υπάρχει σε νόμο φυσικά και το ξέρει η μεγάλη εργοδοσία, γιατί αυτό συμβαίνει κυρίως στο εμπόριο, να δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι πεντάωρο για να μην λαμβάνουν δεύτερο ρεπό. Οπότε όλα αυτά είναι έτσι κι αλλιώς νόμιμα. Εμάς που κάνουμε το ρεπορτάζ δεν μας κάνει καμία εντύπωση, όλα αυτά τα έχουμε αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και από τον 984 και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη και από το site neakrite.gr. Το θέμα είναι να ενημερωθούν όλοι οι υπόλοιποι τελικά για το τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι δικαιούνται και τι δικαιούνται. Τώρα τριετίες νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κοροϊδία. Κάποιοι εκατοντάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα ενδεχόμενα κάποια στιγμή να δικαιούνται
τετριετιών. Όλα τα υπόλοιπα και τα αναδρομικά κτλ. Είναι υπερπίστιος και πατρίδος. Τι το κουβεντιάζουμε, ε? Μιλάμε για ένα, τι να σας πω, ένα τεράστιο κλέψιμο εργασίας για όλα αυτά τα χρόνια, από το 2012. Δηλαδή, μπορεί πάλι που ξεκίνησαν να δουλεύουν, ας πούμε, κοντά εκεί, στο 2012. Όλος ο ιδιωτικός τομέας, κυρία Δωριάκη. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Όλος ο ιδιωτικός τομέας. Όλος, ναι. Απλά, φυσικά και όλος. Και μάλιστα είναι και πιο, είναι και λίγο πιο έντονο το θέμα αυτό. Ξέρετε, ακόμα και σε εκείνους που δικαιούνται τριετίες, για παράδειγμα σε εργοστάσια, για το αν τελικά θα πάρουν, δηλαδή ακόμα και με τον νόμο που υπάρχει τώρα, αν δικαιούνται την τριετία αυτή την πολυπόθητη από το 2012 που ήταν ανοιχτή και θα ολοκληρωθεί το 24 κτλ. Κτλ. Αν και όποτε, ακόμα και για αυτούς είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή το αν θα πάρουν τη συγκεκριμένη τριετία, ακόμα και αυτήν, διότι εάν αμείβονται με πάνω από τον κατώτατο μισθό, δεν τη δικαιούνται. Και υπήρχαν και προσφυγές. Δηλαδή. Τι να πω, νομίζω ότι οι εργαζόμενοι το έχουν πάρει χαμπάρευα πλέον, γιατί μας ρωτάνε και στις περιοδίες μας και οργανώνουμε και άλλες δράσεις, δηλαδή, και γι' αυτό θα σας πω και μετά. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι αν δεν τα συζητήσουμε και δεν οργανωθούμε ενάντια σε όλη αυτή τη λέλαπα που έρχεται, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Εμείς έχουμε εμπειρία και έχουμε και πολλή αισιοδοξία ότι με τον αγώνα μας μπορούμε να καταφέρουμε Μάλιστα. πολλά πράγματα, όπως κάνουν και άλλοι κλάδοι. Λέτε ότι πηγαίνετε μέσα σε χώρους δουλειάς να είναι το τελευταίο για το οποίο αν υπάρχει κάποιος παραπάνω προγραμματισμός, με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, να κάνουμε μία αναφορά πριν σας αποχαιρετήσω για το πρόγραμμά σας αναφορικά με τις επισκέψεις σε χώρους δουλειάς. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα? Ναι, ναι. Αυτές τις μέρες κάνουμε περιοδίες ιδιαίτερα στο εμπόριο με το οξύμορο, ας πούμε, που έχουμε αυτή τη στιγμή, με το οξύ πρόβλημα που έχουμε για την Κυριακή που έρχεται στις 21 του μήνα. Είναι το ραντεβού μας σήμερα που είπαμε απέναντι από τα δικαστήρια στον πεζόδρομο. Ταυτόχρονα οργανώνουμε περιοδίες όλο αυτό το διάστημα στα εργοστάσια, στη βιομηχανική περιοχή ιδιαίτερα, με το θέμα των τριετιών, γιατί εκεί υπάρχει αυτό το πρόβλημα που σας είπα, ότι κάποιος αναμείβεται με πάνω από τον κατώτατο μισθό, δεν δικαιούται καμία τριετία. Και στις 4 του, όλα αυτά θέλουμε να καταλήξουν στις 4 Φλεβάρι, όπου θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, θα κόψουμε και την πίτα μας, στις 6 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, όπου εκεί θα βάλουμε και ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και δραστηριότητες που προτείνουμε για το επόμενο διάστημα με στόχο απεργιακή κλιμάκωση μέσα προς το τέλος του Φλεβάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κυρία Δωριάκη. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Εμείς ευχαριστούμε, μας καλέσατε.